με τον στρατηγικό σχεδιασμό της πυροσβεστικής υπηρεσίας, την άμεση ανταπόκριση του συντονιστικού της πολιτικής προστασίας που απέστειλε 3 εναέρια μέσα και την αποτελεσματική συνεργασία όλων των υπηρεσιών και των τοπικών αρχών, οι κάτοικοι του Πλατανιά, οι επιχειρηματίες και οι χιλιάδες τουρίστες που βρίσκονται στην περιοχή γλίτωσαν από την μεγάλη πυρκαγιά που κινήθηκε απειλητικά μια ανάσα κυριολεκτικά από τον οικιστικό ιστό. Άμεσα έγινε κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της υπηρεσίας μας, 30 οχημάτων, 80 άντρες, 3 εναέρια, μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση, 10 υδροφόρες, 10 προωθητικά μηχανήματα, εθελοντικές οργανώσεις, την αστυνομία, το ΕΚΑΒ, καταφέραμε και οριοθετήσαμε την πυρκαγιά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Συνολικά 150 πυροσβέστες, 25 οχήματα και δεκάδες υδροφόρες ρίχτηκαν στη μάχη με αντίπαλο τους πολύ ισχυρούς ανέμους. Αλλά και οι επίγειες δυνάμεις, η συνεργασία μας με το Δήμο και με τους περιφερειακούς δήμους τους υπόλοιπους, οι οποίοι συνδράμανε και αυτοί. Η φωτιά κινήθηκε στην ουσία νότια του οικισμού του Πλατανιά, μέσα στον οικισμό στην ουσία, και πέρναγε από δυτικά προς ανατολικά και ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να έμπαινε προς το βόρειο κομμάτι, όπου δεν θα ξέραμε ποιες θα ήταν οι συνέπειες και πώς θα μπορούσε να αναχαιτιστεί. Με ασφάλεια και χωρίς να επικρατήσει πανικός, εκενώθηκαν 2 ξενοδοχειακές μονάδες και ένα σούπερ μάρκετ, ενώ οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τον οικισμό από το πρώτο κιόλας μήνυμα που έλαβαν από το 112. Η ασφάλεια είναι το πρώτιστο μέλημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μια ιδιαίτερη περιοχή όπου έχουμε τη μίξη οικιστικού ιστού μαζί με ξενοδοχειακές μονάδες, οικίες. 2 εγκαταλελειμμένα γιοταχή αυτοκίνητα τυλίχθηκαν στις φλόγες, όπως και βάρκες που βρίσκονταν σε υπαίθριους χώρους. Μέρος του δικτύου ηλεκτροδότησης καταστράφηκε και μεγάλο τμήμα του Πλατανιά έμεινε χωρίς ρεύμα, ωστόσο ζημιές σε κατοικίες δεν αναφέρθηκαν. Όταν δεν καθαρίζουμε τα χωράφια μας, τα οικόπεδά μας κλπ, δημιουργούμε πολύ εύκολα εστίες ανάφλυξης. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και επειδή υπάρχουν άπειροι καλαμιώνες στην περιοχή, για ευνόητους λόγους, ξέρετε ότι τα καλάμια είναι πάρα πολύ εύφλεκτα υλικά. Μιλάμε τώρα καλαμιώνες ανάμεσα στα ξενοδοχεία, με πάρα πολύ κόσμο. Είναι, για την περιοχή εδώ είναι high season αυτή η περίοδος, είναι όλα γεμάτα. Οπότε έπρεπε να προστρέξουμε όλοι. Τελικώς έκανε καλά τη δουλειά της την προσβεστική υπηρεσία, την οποία ευχαριστώ από αυτή τη θέση. Έγινε καλός συντονισμός. 4 και 10 ακριβώς, κόβεται το ρεύμα και μετά από δευτερόλεπτα πλέον βλέπω καπνούς. Η πρώτη εστία εντοπίστηκε πίσω από μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, το οποίο εκενώθηκε άμεσα και μέσα σε ελάχιστα λεπτά λόγω των πολύ ισχυρών δυτικών ανέμων, εξαπλώθηκε στο νότιο τμήμα του οικισμού, απειλώντας σπίτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Τα ξενοδοχεία εκενώθηκαν, το 112 χτύπησε σε όλα τα κινητά. Μέσα σε 2 ώρες από τη στιγμή που εκδηλώθηκε η φωτιά, είχε τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας να παραμένουν στον Πλατανιά όλη τη νύχτα. Από σήμερα άρχισε το έργο της προανάκρισης από το ανακριτικό τμήμα, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια της πρώτης μεγάλης και επικίνδυνης πυρκαγιάς της φετινής αντιπυρικής περίοδου για τα Χανιά.